το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές. Χαίρετε φίλες και φίλοι, άλλο να podcast. Σήμερα 12 Τρίτη την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές, Κοντεύει 8 η ώρα. Εντάξει, μην μου γκρινιάζετε αν είναι ηχογραφημένο στο σπίτι με αυτό το άθλιο μικροφωνάκι κινητού. Σκεφτείτε ότι έχετε να το υποστείτε αυτό, αλλά πιθανόν πόσα μας μένουν. Δύο, μαζί με αυτό τρία και μετά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε podcast. Αλλά 7 podcastτάκια έχουν μείνει, φίλε και φίλοι, για να ξεμπλέξετε μία και καλή από αυτό το, το άθλιο, την άθλια ηχογράφηση. Να σας πω ότι είχα σκοπό, είχα πάρει μια απόφαση γενικότερα να τα πάω λίγο τάπα τα τελευταία podcast, την τελευταία σειρά podcast. Αυτά τα, αυτά τα 7, πόσα είναι, 6, 8, πόσα θα μας μείνουν μέχρι να τελειώσω. Γιατί μπορεί εμβόλυμα να χώσω και καλά 2-3. Δεν ξέρω ακόμα, ανάλογα με το πώ θα με πάει η, η ψυχολογία. Okay. Ε, αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι είχα σκοπό να τα πάω λίγο τάπα και να είμαι λίγο χαρούμενος, παρά την φυσική μου τάση να τα βλέπω όλα σκατά. Yeah. <laughs> ε, 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 αλλά γίνανε τόσα πολλά πράγματα μαζεμένα. Αυτό το Σαββατοκύριακο που πραγματικά λέω, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξο άνθρωπο που ζει σε αυτή τη χώρα. Ε, ο πιο αισιόδοξο άνθρωπο που κουβαλάει και μισοδράμει μυαλό, έτσι, δεν μιλάμε για ηλίθιου ηλίθιες και ηλίθια που ζουν σε ένα μαγικό κόσμο, έτσι. Ε, όχι πως εγώ δεν είμαι ηλίθιος, αλλά δεν είμαι ηλίθιος με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Είδαμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτό, αυτό το Σαββατοκυριακό ε, και όταν λέω ωραία πράγματα τα εννοώ με φουλ ηρωνία, όπως καταλαβαίνετε, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί και αυτό εύκολο είναι. Και αναρωτιέμαι, βλέποντας και τις αντιδράσεις ε, του κόσμου ε, και προφανώς για να μην μπερδευτείτε και για να μην έχετε κάποια για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση ενώ για το συμβάν στη Θεσσαλονίκη όπου ένας όχλος από ανήλικα άτομα κυρίω ανήλικα γιατί στην πραγματικότητα δεν ήμουν εκεί μόνο από τα πλάνα και από, τις, και από αυτά τα οποία τα στοιχεία τα οποία έδωσε η αστυνομία από τι προσαγωγές επιτέθηκαν σε δύο παιδιά δύο queer άτομα εν πάση περιπτώσει και έχω, έχω σκεφτεί πάρα πολύ καλά τι θέλω να πω για αυτό το θέμα γιατί εμένα η άποψή μου δεν είναι καθόλου θετική. Μάλλον δεν είναι καθόλου αισιόδοξη, να το πω έτσι. Γιατί είδα μέσα σε όλες αυτές τις αναρτήσεις που έγιναν για το συμβάν, μέσα στις αυτές τις μέρες που πέρασαν, ότι αρκετές από αυτές τις αναρτήσεις, από άτομα τα οποία εκφράζουν μια άποψη φιλικά προσκύμενη προς τα θύματα, είναι ότι, καθίστε να δείτε πώς το, πώς το διάβασα, να δείτε αυτό, ότι, ότι όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν επειδή κάποια άτομα τόλμησαν να βαθίζουν στο φως, στο δικό τους φως, έτσι, στο, δικό τους φως στο, στο, στο φως της δικής τους ύπαρξης, ε, στο φως της δικής τους επιλογής κτλ. κτλ. Και, διάβασα ότι το σκοτάδι αγριεύει περισσότερο από όταν, όταν το τέλος του. Το έγραψε μάλιστα ένας άνθρωπος δεν το ξέρω, ο Γεράσιμος ο Ευαγγελάτος, τον οποίο το χαιρετίζω κιόλα. Ε, που θα πει ότι ξημερώνει και το ξέρουν. Δυστυχώ, εγώ δεν δηλώνω τόσο αισιόδοξο ο Γεράσιμο και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και ε, 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 να σα πω την αλήθεια μου, λυπάμαι όχι τόσο πολύ γιατί εγώ είμαι απεσιόδοξο, όσο πραγματικά πιστεύω ότι είναι λάθο ο Γεράσιμο. Όσο και, να, και αν ήθελα η ανάρτηση του Γεράσιμου να είναι η αλήθεια. Δεν είναι όμω. Και δεν είναι γιατί έκανα μια, ένα σχολιασμό του γεγονός πολύ αφαιρετικό, θα φω εγώ, σε ένα πλάνο από το από το βίντεο ντρόμ του Κρόνεμπεργκ. Και επανέρχομαι για μια ακόμη φορά σε κάτι που πραγματικά μισό, τίποτα άλλο και έχει να κάνει με τι ρίζε τη ελληνική ταυτότητα και αυτό το πατρίδα και η οικογένεια. Και για να μην παρεξηγηθώ για μια ακόμη φορά, αν και να σου πω τη μαύρη την αλήθεια, χαίστηκα να παρεξηγηθώ, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το πατρίδα και η οικογένεια αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι είναι η ρίζα του καρκίνου που ορίζει την εξέλιξη και την θεμελίωση τη ελληνική ταυτότητα. Στην πλειοψηφία τη. Έτσι. Και τι εννοώ με αυτό. Ο Έλληνα, όπω έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι ένα άτομο το οποίο ηθικά και ιστορικά είναι κάργα επιλεκτικό. Κάνει cherry picking που λέγεται στο χωριό μου. Παίρνει αυτά που ουστάρει. Τίποτα άλλο. Θέλει να πάρει κάποια πράγματα από την αρχαιότητα. Τα παίρνει. Θέλει να πάρει κάποια πράγματα από τον Ελληνισμό τη Ελληνική Επανάσταση του 21. Τα παίρνει. Θέλει να πάρει στοιχεία από τον Ελληνισμό τη κατοχή και του Δευτέρου Παγκοσμίου. Το παίρνει. Θέλει να πάρει ε, στοιχεία από οποιαδήποτε φάση της ελληνικής ιστορίας, τα παίρνει επιλεκτικά. Ποτέ όμως δεν έχει τα παπάρια, γιατί μιας και μιλάμε για αντράρες, να μιλήσουμε για παπάρια. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για παπάρια. Τόσο, δηλαδή, να μιλάμε για τα παπάρια μόνο στα καλά, να μην μιλήσουμε για τα παπαράκια όταν αυτά ε, αποδεικνύουν πόσο μικρά είναι και πόσες μικρές τσουτσούνες συνοδεύουν. Να το πούμε αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε... Για πολύ μικρά παπάρια και πολύ μικρά τσουτσούνια. Να τα πούμε αυτά, έτσι. Ο Έλληνα, λοιπόν, είναι συγκλονιστικά και, και, και πλέον επικίνδυνα επιλεκτικό και ξεκαρδιστικά γελία επιλεκτικό στην ιστορική του μνήμη και στι ιστορικέ του επιλογέ. Το πατρί και η οικογένεια θα μπορούσε, αν πάρει τι λέξει από μόνε να είναι κάτι οκ. Okay. Να είναι δηλαδή μία στάση. Μία επιλογή λέξεων που συμβολίζει ε, κάποιες επιλογές ζωής. Which is fine. Και είναι fine επειδή ο καθένας μας σε μία θεωρητικά ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία και χώρα θα έπρεπε να μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Όταν αυτό που γουστάρει δεν επιβαρύνει τις ζωές των, των, των άλλων, δεν τις βάζει σε κίνδυνο και δεν τις επιβάλλεται. Ωραία. Το πατρίστης και η οικογένεια λοιπόν, το οποίο αντί με το πέρασμα των χρόνων, να ατονεί στην πατροπαράδοτη μοιοπία του, χειροτερεύει. Γίνεται πιο μοιοπικό. Και ο λόγος που γίνεται πιο μοιοπικό είναι γιατί είναι και μια τάση της εποχής παγκόσμια, η, αυτή η, 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 η αντίδραση και η αντίθεση σε μια απειλή που κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει εκεί έξω, της woke κουλτούρας, και ότι με κάποιο τρόπο... Μα επιβάλλεται μία σεξουαλική ταυτότητα. Πού ακριβώ γίνεται αυτό, Πού ακριβώ γίνεται αυτό, για να καταλάβω, γιατί έχω βαρεθεί να το ακούω λίγο αυτό το πράγμα. Έχει έρθει ποτέ κάποιο σε αυτού του ανθρώπου που τη λένε αυτή τη μαλακιάρα να του βγάλει την τζουτσούνα από το παντελόνι και να του τη βάλει σε κάμια μπρίζα παρά τη θέλησή του, Έχει έρθει κάποιο από αυτό, το, από αυτό το κίνημα που ορίζουν ως επικίνδυνο για την εξέλιξη και τη δομή της κοινωνίας να τους βγάλει τη τζουτσούνα έξω το παντελόνι και να τους τη βάλει σε κανένα κόλλο που δεν θυμάμαι με το ζόρι. Γιατί δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι τέτοιο και να μην το έχουμε μάθει. Δύσκολο. Έτσι. Επομένως, το πατρίς θρησκεία οικογένεια είναι ένα πράγμα το οποίο με κορυφή της πυραμίδας του τη θρησκεία ένα φανταστικό παραμύθι, again, which is fine by the way, να, να πιστεύει ο καθένας, ο, η καθεμία και το καθένα σε οποιαδήποτε παραμύθια γουστάρει. Γι' αυτό είναι ωραία τα παραμύθια, παιδιά. Γιατί είναι ωραία να τα πιστεύουμε. Και εγώ, α πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία του Ιω Βασίλη. Ξέρω ότι δεν είναι πραγματικό ο Ιω Βασίλη. Αλλά τη γουστάρω την ιστορία. Γιατί έχει ρομαντισμό, γιατί έχει αθωότητα. Παρά το γεγονό ότι ναι, ναι έχει καπιταλιστικέ ρίζε. Χεστήκαμε. Η ουσία είναι όπου μετράει. Η ερμηνεία λοιπόν τη θρησκείας, έτσι όπως επιλέγουν πολλοί να τη δουν, γιατί μπορεί να επιλέξεις να εστιάσεις σε άλλα εδάφια της Καινής Διαθήκης, έτσι, ή των ε, μαθημάτων του Ιησού Χριστού. Δεν χρειάζεται να, επιλέ... να επιλέγεις να επικεντρωθείς στα πιο σκοταδιστικά ή να ε, επιλέγεις να ερμηνεύσεις ό,τι εσύ γουστάρεις για να σου δώσει την φλεγόμενη σπάθα με την οποία θα επιτεθείς σε ό,τι εσένα Ομολογώ, δεν σας το λέω, ειλικρινά σας μιλάω, ο ομολογώ ότι δεν αντιλαμβάνομαι πώς αυτό το πράγμα, σαν τρίπτυχο επιτυχίας, έχει ε, διαδοθεί με τόσο, μεγάλο, με τόσο μεγάλο σθένος στις νεαρότερες ηλικίε. Υκάζω γιατί έχει να κάνει γενικότερα με το πόσο κρατεά είναι αυτή η αντίληψη στα Βαλκάνια γενικότερα. Αλλά ομολογώ δεν το καταλαβαίνω. Όμως, μπορεί να μην καταλαβαίνω αυτό, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θεργεύει. Δεν ηρεμεί. Εκτό αν δεν έχετε κυκλοφορήσει έξω. Εκτό αν δεν ακούτε τι απόψει των νεαρότερων γενεών για οτιδήποτε είναι έξω από την αντρική νόρμα. Για τι γυναίκε, για του ομοφυλόφιλου, για τα τρανς άτομα, για του ανακτικούς τρόπου ζωή, για του τρόπου ζωή που πηγαίνουν αντίθετα με το εντό εισαγωγικών πατροπαράδοτο ελληνοβαλκανικό μοντέλο. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι το πράγμα χειροτερεύει, δεν καλυτερεύει. Οι άνθρωποι γίνονται πιο ομοιοπικοί, το οπτικό τους πεδίο στενεύει κτλ, κτλ. Και επειδή το site στο οποίο είμαι ανεβάζει τα podcast και στο YouTube και εκεί γίνεται ο κακός χαμός ας πούμε, να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει διόλου η άποψη των ανθρώπων που θα υποστηρίξουν την επίθεση 200 ατόμων, 100 ατόμων, 50 ατόμων, 40 ατόμων σε δύο άτομα. Και επίσης να τονίσω αυτό το σημείο, επειδή υπόθηκε και αυτό, ότι η απάντηση στην επίθεση 40 ατόμων σε δύο άτομα δεν είναι το «Αχ, μακάρι να είμαστε εκεί να τους βαράγαμε και εμείς απ' την άλλη». Το θέμα δεν είναι ποιος θα δίνει ποιον περισσότερο. Αν θέλετε να, να πω ότι μια αντίδρασή μου σε κάποιον που βαράει έναν αδύναμο ή κάποιους που βαράνε λιγότερους είναι να πάω με τον αδύναμο, ναι, οκ. Okay. Και σε αυτή την περίπτωση σαφώς. Γιατί σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε ήταν δύο παιδιά τα οποία απλά έκαναν τη σαβατιάτικη του έξοδο, περάσαν από μια πλατεία και that was it. Και επειδή αντέδρασαν, είπαν και απάντησαν σε κάτι, σε κάτι ελεηνό το οποίο ακούστηκε, δέχτηκαν την επίθεση ανθρώπων οι οποίοι βέβαια επιτέθηκαν και σε αυτούς που πήγαν να προστατεύσουν αυτά τα άτομα. Αλλά με κάποιο τρόπο είμαι σίγουρο ότι θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω. Υπάρχουν, όχι θα υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να προστατεύσουν αυτού του πίθηκου, του κάφρου και του μικροτσούτσουνου μονάρχιδου τύπου εκεί έξω, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μαγιά. Μαγιά λοιπόν δεν είναι αυτό ξεκάθαρα και σίγουρα δεν είναι ούτε μαγιά, ούτε κοινωνικό αντανακλαστικό, ούτε κοινωνική αντίδραση να περιμένει να έρθει το βίο αντίβαρο. Όχι επειδή διαφωνώ 100% με τον βάρά ή με τον να τραβάξει ένα ξεγυρισμένο χαστούκι σε μαλακιστήρια τα οποία θεωρούν ότι να την πέφτει με παραπάνω αριθμού σε δύο απροστάτευτα παιδιά είναι μαγιά, αλλά επειδή δεν υπάρχει λύση μέσω αυτή τη οδού. Δεν υπήρξε ποτέ, δεν θα υπάρξει ποτέ. Τίποτα δεν έχει γεννηθεί από το βία στη βία το οποίο να είναι θετικό μακροπρόθεσμα. Τίποτα. Και προφανώς, επειδή και αυτό είναι ένα ζήτημα, η επόμε... το επόμενο επιχείρημα που ακούγεται πάρα πολύ είναι η παιδεία. Ναι, εδώ συμφωνούμε. Η απάντηση είναι η παιδεία. Σαφώς και είναι. Μπορείς όμως να περιμένεις ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα θα υπάρξει το πλαίσιο εκείνο που θα μάθει μακροπρόθεσμα σε παιδιά και σε νέες γενιές, το ότι δεν απειλούνται από αυτούς τους ανθρώπους από, μάλλον, από τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές σεξουαλικές κατευθύνσεις, διαφορετικές ε, ε, επιλογές ζωής. Ότι δεν απειλούνται από αυτούς τους ανθρώπους και ότι τίποτα δεν σου επιβάλλεται εκτός και αν σε δέσουν πιστάγκονα και σε αναγκάσουν να κάνεις κάτι. Γιατί έχουμε χάσει την αξία των λέξεων. Την έχουμε χάσει παιδιά έτσι. Επομένω, σε μία χώρα όπως η Ελλάδα όχι. Δεν έχω την παραμικρή ελπίδα ότι μέσω της παιδείας θα διορθωθούν τα πράγματα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τη χώρα που έχει κρατεά μίντια και επιστρέφουμε στο, στο, κλασικό αυτό επιχείρημα, γιατί ναι, έχουν ευθύνη, όπως το, το κάνουμε τώρα, που η συντριπτική πλειοψηφία των κρατεών μίντια της χώρας επιμένει να δίνει συστηματικά βήμα σε μισάνθρωπους, σε ψεύτες, σε ομοφοβικούς, σε ανθρωποφοβικούς, σε conspiracy theorist, και σε επαγγελματίε απαταιώνε. Πολλού από αυτού δε του βοηθάει να μπουν και στο κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να περιμένει ότι η παιδεία θα φτιάξει οτιδήποτε όταν οι πολιτικέ φωνέ του τόπου στη συντριπτική του πλειοψηφία συνεχίζουν το 2024 να θεωρούν ότι το σωστό ίσον τσουτσούνι και ότι το σωστό ίσον τσουτσούνι ίσον η ανδρική ορθή σκέψη. Δεν μπορεί το 2024, παιδιά, πώς θα γίνει τώρα να, περι... να, έχουμε ελπίδες από μια χώρα η οποία εξακολουθεί να πορεύεται με το σωστό είναι το να φοράς παντελόνια. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Το σωστό είναι σωστό επειδή είναι σωστό. Μπορεί να φοράει παντελόνια, μπορεί να φοράει φούστα, μπορεί να φοράει μίνι, μπορεί να φοράει βερμούδα, μπορεί να φοράει σορτσάκι, μπορεί να φοράει το βρακί του ανάποδα. Σίγουρα όμως, εγώ προσωπικά δεν περιμένω προκοπή από μια χώρα που εξακολουθεί το 2024 να κρίνει αυτά τα παιδιά που επιτέθηκαν στα δύο παιδιά στη Θεσσαλονίκη, λέγοντάς τους «Δεν είστε άντρες, δεν κάνουν οι άντρες έτσι, δεν είναι μαγιά να δέρνεις δύο και να είστε σαράντα». Εγώ προσωπικά δεν έχω ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Και από τη στιγμή που δεν έχω ελπίδα, ούτε θα αποκτήσω, επανέρχομαι σε αυτό που έχω εκφράσει πολλές φορές, ότι η μόνη ελπίδα που μπορεί να υπάρξει μικροομαδικά είναι η ύπαρξη πυρήνων στη ζωή μας, στο φιλικό, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο γειτονικό μας περιβάλλον, στο αστικό μας περιβάλλον, κάποιοι πυρήνες που να εκπέμπουν πιο σωστά πράγματα, πιο ανθρώπινα πράγματα, yeah. να το πω έτσι, να μην πω σωστά λάθος, πιο ανθρώπινα πράγματα. Είναι αυτό μια ομάδα καλλιτεχνική έκφραση, είναι μια ομάδα δημοσιογραφική έκφραση, είναι μια ομάδα ποντκαστική έκφραση, είναι μια ομάδα ζωγραφική έκφραση, μουσική έκφραση. Πείτε το όπω θέλετε. Μια ομάδα γειτονική έκφραση. Το παιχνίδι είναι χαμένο ξανά και ξανά και ξανά, όσο αρνούμαστε να καταλάβουμε ότι ο μοναδικό δρόμο είναι αυτό που θα δείξει σε όλου μα ότι το σωστό είναι το ανθρώπινο. Δεν είναι ούτε το ανδρικό, ούτε αυτό που του κρέμεται πουλί ανάμεσα στα σκέλια, ούτε αυτό που του κρέμεται ή που, φαίνεται εδίο ανάμεσα στα σκέλια, ούτε αυτό που έχει το οτιδήποτε ανάμεσα στα σκέλια του. Το τι έχουμε ανάμεσα στα σκέλια μας δεν αποτελεί οδηγό του σωστού και του λάθους. Είναι απλά αυτό που έχουμε ανάμεσα στα σκέλια μας. Και επηρεάζει μόνο το τι θα βάλουμε, πώς θα βάλουμε, τι θα δεχτούμε, πώς θα δεχτούμε και πώς θα κατουρίσουμε. Αυτό είναι. Εγώ προσωπικά θα έλεγα στα δύο αυτά παιδιά που δεν τα ξέρω και αμφιβάλλω να θα ακούσουν ποτέ αυτό το podcast, ότι αν θέλουν να ζήσουν και να ζήσουν μια ζωή που δεν τη σκέφτονται διπλά και τριπλά όσο αυτό έχει να κάνει με το βγαίνω το σπίτι μου, η λύση είναι να φύγουν από τη χώρα. Αυτή η χώρα αποδεικνύει ότι δεν μας θέλει. Και αποδεικνύει ότι θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Και μην ακούσω μαλακίες του, και τι θα κάνουμε, θα τους τη δώσουμε. Ας την πάρουν, να τη βάλουν στον πάτο τους. Εάν αυτή τη χώρα θέλουν, ας την πάρουν και ας την κάνουν μασούρι. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά εμένα. Δεν είμαστε δεμένοι σε κανένα τόπο. Αυτό που πρέπει να μας δένει σε ένα τόπο είναι το να βρούμε έναν τόπο, έναν χώρο όπου θα μας σέβονται ως ανθρώπινες υπάρξεις. Ανεξάρτητα με τις επιλογές που αφορούν τη δική μας ζωή. Ο τόπος μας πρέπει να είναι ένας τόπος ο οποίος σέβεται τις αποφάσεις που παίρνουμε για τη ζωή μας όταν αυτές αφορούν τη ζωή μας και μόνο. Που σημαίνει ότι αν θέλω να κυκλοφορήσω όπως γουστάρω έξω, Μπορώ να κυκλοφορήσω όπω γουστάρω έξω. Εκτό αν το απαγορεύει, αν το απαγορεύει μια, το να κυκλοφορήσω κάπω ένα νόμο. Τότε είμαι έκθετο απέναντι στον νόμο. Οκ. Okay. Αλλά κανένα όχλο δεν νομιμοποιείται και κανένα όχλο δεν χρειάζεται την συγκατάβαση άλλων αντρικών αντιλήψεων για να δράω όπω γουστάρει. Αυτά είχα να πω για το θέμα προσωπικά. Και συγγνώμη που επέμεινα λίγο. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μέσα σε όλα έχουμε και την ανακοίνωση ότι θα έχουμε Έλληνα τιμωρό. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Είναι η νέα σειρά του Α, λέει. Ε, και είναι ο Έλληνα τιμωρό. Μάλιστα. Είναι ο Δημήτρη ο Λάλο, λέει, και ο Νίκο ο Ψαρά. Η παραγωγή στηρίζεται στην Αμερικάνικη παραγωγή τη Marvel Punisher, τιμωρό. Και αφορά την ιστορία ενό πεζοναύτη που βρίσκει λέει νεκρή την οικογένειά του και αποφασίζει να ζητήσει εκδίκηση με κάθε τρόπο. Και ο οποίο θα εμπλακεί σε μια μεγάλη συνωμοσία που επεκτείνεται στον υπόκοσμο. Ποιο να το έλεγε, ο οποίο εκπροσωπείται το από τον Νίκο τον Ψαρά. Έτσι. Μεγάλε στιγμέ. Μεγάλε στιγμέ θα ζήσουμε με Έλληνα τιμωρό. Δεν ξέρω αν χωράει στο ελληνικό τηλεοπτικό πάνθεον ο Έλλην τιμωρό. Αλλά οκ. Okay. Ε, Α έρθει το παλικάρι. Δεν λέμε όχι. Δεν, δε, ποιοι είμαστε εμεί που θα πούμε όχι. Ποιοι είμαστε εμείς που θα αρνηθούμε το δικαίωμα του δικού μας Frank Castle, που δεν θα λέγεται Frank Castle προφανώ, να δραστηριοποιηθεί στο ελληνικό κοινωνικό πλαίσιο, το τηλεοπτικό. Ποιοι είμαστε εμείς. Who are we motherfuckers. Εγώ το δέχομαι. Και θέλω να... Ε, α ναι, συγγνώμη ρε παιδιά, το ξέχασα και αυτό. Ε, και επειδή, για να μην ξε... ξεχάσουμε ε, τη φάση μας, να μην ξεχάσουμε και το πώ ξεκινήσαμε, γιατί δεν έγινε μόνο το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Είχαμε και στην Κέρκυρα, όπου έκαψαν ομοίωμα του Κασελάκη σε καρναβάλι. Χαχαχα. Χαχαχα. Χα -χα -χα. Τι αστείο που είναι. Να καίμε ομοιώματα ομοβιλόφιλων. Ξεκαρατηριστικό. Ναι, ναι, φυσικά και υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Καθόλου σκοταδιστικός δεν είναι. Κατά τα άλλα τα 400 χρόνια σκλαβιά στους Τούρκους σας χαλάσανε πουλάκια μου. Γιατί μας δυναστεύανε και οδήγησαν πίσω το λαμπρό μας πολιτισμό. Αγάπες μου. Βέβαια πάλι καλά που τους ξεφορτωθήκαμε και άνθισε ο ελληνισμός ο σύγχρονος έτσι ώστε το 2024 να καίμε ομοιώματα ανθρώπων οι οποίοι είναι άξιοι για κάψιμο επειδή επέλεξαν να χρησιμοποιούν το πουλί τους διαφορετικά από ότι τη... η συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων και αυτό τους κάνει άξιους, έτσι, να καίμε το ομοίωμά τους για να γελάμε. <ΣΣ> Ε, Πυρηνικό όλεθρο, παρακαλώ, να έρθει να μα πάρει και να φύγουμε. Ή τέλο πάντων ε, να φύγουμε όπως έφυγε. Για, για αυτό, με αυτό θα τελειώσω σήμερα. Ο σπουδαίο Ρομπέρτο Ταβέρσα, έτσι. Ο οποίο ήταν προπονητή τη Λέτσε, έπαιζε ένα ματ λίγο πολύ παραμονής στην πρώτη κατηγορία τη Ιταλία με την Ελλάς Βερόνα ηττήθηκε με ένα μηδέν και θεώρησε γιατί όχι ευκαιρία ε, στο πλαίσιο αυτής της συζήτητας να τραβήξει κουτουλιά στον επιθετικό της Βερόνα τον Τόμας Χένρι να αποβληθεί προφανώς και λίγο αργότερα να ανακοινωθεί και η α, απομάκρυνση του από τον Πάκο της Λέτσε. Θα πω εγώ να μην πω ότι το νιώθω. Βλέποντας αυτά που βλέπω το τελευταίο διάστημα και διαβάζοντας Τη συντριπτική πλειοψηφία σχολ, του σχολιασμού στα online μέσα. Να μην το νιώσω, να μην, το μπο, να μην πω ότι το νιώθω. Ότι, ας πούμε, θα μου πείτε τι να πει και ο Τόμα Χένδη μου δέχτηκε τη φαλιά. Δεν ξέρω τι θα πει ο Τόμα Χένδη, Δεν λέω ότι άξιζε ο Τόμα Χένδη να φάει κουτουλιά. Λέω ότι νιώθω τον εκνευρισμό του και την ανάγκη του να εκφραστεί με κουτουλίδι. Έτσι. Και ναι, ξέρω ότι είπα πριν, η λύση στη βία δεν είναι η βία. Εννοώ σε ένα συμβολικό επίπεδο, ρε, μου δείτε το ως κουτουλιά κοινωνικού περιεχομένου, να το πω έτσι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, αυτά είχα να σας πω σήμερα. Να είναι καλά ο Ρομπέρτο Ταβέρσα, με λιγότερα νεύρα ίσως για το, για το μέλλον της επαγγελματική του καριέρας, θα πω εγώ. Μην πάθει τίποτα το άνθρωπος, γιατί... Είναι και για κάποια ηλικία, ξέρετε, από κάποια ηλικία και πέρα πρέπει να προσέχουμε λίγο την πίεσή μα, την καρδιά μα κτλ, κτλ. ή να μην την προσέχουμε να φύγουμε μια ώρα και να ησυχάσουμε. Φίλε και φίλοι, αυτά είχα να σα πω. Ε, φιλάκια πολλά. Ε, καλά κουράγια ε, σε όλους, όλες και όλα. Και τι να από... πω. The worst is yet to come. Φιλάκια. Γεια σας. Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Yeah.